Καθόλου αλήθεια αυτό. Θέλω να σου πω ότι εγώ μελετώ. Φαντάζομαι αναφέρεται σε εκείνη τη δημόσια δήλωση που είχες κάνει πριν τον συναντήσεις. Μα είναι αλήθεια όμως αυτό που είπα. Νίκο, τον Wolfgang Schäuble. Μετά τη συνάντηση με τον Άσμουσεν. Περίμενε. Δεν έγινε συνάντηση με τον Άσμουσεν. Α, με το, όχι με τον Άσμουσεν, με τον Γκάμπριελ. Κυκλοφόρησε ότι υπήρξε μία συνάντησή σου με τον Άσμουσεν. Mm-hmm. Και ότι ο Άσμουσεν, σε συμβούλευσε ανοησίες, να κάνεις κοπλιμέντα στον Σόιμπλε. Όμως, αν ψάξεις να πούμε και κανένα κουτσομπολιό. Είναι ανοησία όμως. Για να διανθίσουμε λίγο. Και να σας αποδείξω την ανοησία. Μπορείτε να είναι βρείτε ανοησία, στο blog μου. Δεν υπήρξε αυτό, Όχι βεβαίως. Δεν υπήρξε τέτοιο ο Άσμουσεν να μου πει να κάνω κοπλιμέντα στον Σόιμπλε. Εγώ κάνω κοπλιμέντα στον Σόιμπλε εδώ και χρόνια. Και τα κάνω σε ποια βάση. Ότι διαφωνώ μαζί του. Αλλά τον θεωρώ ότι είναι ο μόνος συνδετικός κρίκος μεταξύ της σημερινής πολιτικής σκηνής και εκείνης της παλιάς γενιάς των Ευρωπαίων και Ευρωπαϊστών πολιτικών τύπου, αν θέλεις, Μιτεράν, Κολ και πριν Χέλμουτ Σμιτ, Ζισκάρ Ντεστέν, οι οποίοι είχαν ένα όραμα για την Ευρώπη. Εγώ, για παράδειγμα, και μάλιστα του ανέφερα όταν συναντηθήκαμε, θεωρώ σημαδιακό εκείνο το άρθρο που είχε συγγράψει με τον Καρλ Λάμερς το 1993. Και είχε πει, είχε καταφερθεί εναντίον της νομισματικής ενοποίησης, άνευ πολιτικής ενοποίησης. Έτσι. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος ο Wolfgang Schäuble. Είναι ένας πολύ σκληρός αντίπαλος μέσα στο Eurogroup. Αλλά πρέπει να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ και να συζητώ μαζί του και την αντιπαράθεση μαζί του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλάει 40 χρόνια της ιστορίας της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του ιδεώδους. Μπορεί να έχουμε εντελώς διαφορετική προσέγγιση σε αυτό, αλλά είναι σαν να είσαι σε συνομιλία με τη ζωντανή ιστορία της Ευρώπης. Αυτό πάντα το έλεγα. Και ψάξτε στο blog μου να δεις ότι το έχω γράψει και σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν αλήθεια. Μπορούσα καν να φανταστώ είναι αλήθεια, ότι είναι αλήθεια. Είμαι υπουργός. Ότι θα ήμουν υπουργός. Έχω και το άρθρο εδώ. Είναι αλήθεια. 22/6/14. Γιάννης Βαρουφάκης στη Real News. Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς αν δεν έχεις κόκκινες γραμμές. Γιάννη Βαρουφάκη, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σου στη διαπραγμάτευση ενόψη του Ιουνίου? Χαίρομαι για το ερώτημα, γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα. Την προηγούμενη, η κόκκινη γραμμή ήταν τα υφεσιακά μέτρα. Στην επόμενη, απαιτώ και θα απαιτώ να επιληθεί ένα σύστημα τριών εξισώσεων σε τρεις αγνώστους. Ξέρεις, με ρωτάνε για το πρωτογενές πλεόνασμα, με ρωτάνε για το χρέος, με ρωτάνε... Νίκο, η Ελλάδα θα βγει από την κρίση, θα αρχίσει να βγαίνει από την κρίση, δεν έχουμε αρχίσει να βγαίνουμε από την κρίση καθόλου, παρά αυτά που λέγαμε για Greek success story, πέρυσι κτλ. Όταν λύσουμε για τρεις μεταβλητές, είναι το πρωτογενές πλεόνασμα... Καλά, το success story το είδαμε, από το γεγονός ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε στοιχειώδεις υποχρεώσεις μπροστά μας. Το είδαμε, ας το ξεχάσουμε. Οπότε, έχουμε. Ποιο είναι, πρέπει να είναι το πρωτογενές πλεόνασμα σε σχέση με το ποια πρέπει να είναι η διάρθρωση του χρέους και, το πιο σημαντικό, σε σχέση με το πόσες πρέπει να είναι οι επενδύσεις σε σχέση με τις αποταμιεύσεις. Να σου το πω απλά. Εάν δεν έχουμε επενδύσεις που είναι μεγαλύτερες από τις αποταμιεύσεις, οι οποίες και αυτές στείνουν, αν δεν καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο, να το συζητήσουμε. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με ιδιωτικές επενδύσεις, οι επενδύσεις να υπερτερούν των αποταμιεύσεων, να είναι ένα 4, 5, 6, 7, 8% πιο ψηλά. Παράλληλα, να έχουμε μια διάρθρωση του χρέους, που μάλιστα να είναι διασυνδεδεμένες οι αποπληρωμές με το ρυθμό ανάπτυξής μας, αυτό που λέμε ρήτρα ανάπτυξης, και παράλληλα να έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο να μην σκοτώνει την ιδιωτική οικονομία. Αυτές οι τρεις μεταβλητές πρέπει να συμφωνηθούν. Και πρέπει να συμφωνηθούν με έναν τρόπο που εγώ ως οικονομολόγος, Νίκο, να πείθομαι ότι μας δίνει την πιθανότητα, τη δυνατότητα να ελπίζουμε στην ανάκαμψη. Αυτή θα είναι η κόκκινη γραμμή. Τώρα, είμαι υπουργός οικονομικών μιας χρεοκοπημένης χώρας. Δήλωση που την έκανες λίγο πριν από τη διαπραγμάτευση. Γιατί την έκανες τη δήλωση αυτή? Γιατί σε τι σε βοηθούσε στη διαπραγμάτευση? Πρώτον είναι η αλήθεια. Σε ρωτώ γιατί πολλοί στο εσωτερικό της χώρας είπαν ότι αυτή η δήλωση ήταν μια δήλωση που έκανε ρογμές στη διεθνή εικόνα της χώρας. Καθόλου, το αντίθετο. Πάνω δηλαδή που είχαμε δημιουργήσει μια αίσθηση ότι πάμε καλά. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, το ψέμα των τελευταίων 5 ετών ότι δεν χρεοκοπήσαμε
και ότι το πρόβλημά μας είναι πρόβλημα ρευστότητας και ότι αν πέραμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δάνειο με μνημονιακούς όρους σκληρής αιματηρής λιτότητας θα πηγαίναμε καλά. Αυτό ήταν που καταράκωσε το κύρος μας. Το κύρος μας, Νίκο, καταρακώθηκε όταν το 2010 παρακαλέσαμε το δόγμα του Παπακοσταντίνου, θα το ξαναπώ, να πάρουμε ένα τεράστιο δάνειο, υποσχόμενοι ότι θα κάνουμε πράγματα που ξέραμε ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε, βάζοντας στόχους που ξέραμε ότι μπορούσαμε να πιάσουμε, και με τους δανειστές μας, και εκείνοι ξέραν ότι δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε, και αυτοί το έπαιζαν ότι μπορούσαμε να τους πιάσουμε. Αυτό το πράγμα υπονόμευσε το κύριο της χώρας. Ο μόνος τρόπος να αναδειχθεί το κύριο, να ξανακερδίσουμε το κύριο της χώρας, τι ξέρεις ποιο είναι, να βάλουμε ένα στόχο για τον χρόνο και να τον πιάσουμε. Και ένα για τον παραχρόνο και να τον πιάσουμε και εκείνον. Έτσι. Εγώ τι ήθελα να κάνω στη διαπραγμάτευση. Να πω ότι το πρόγραμμα το οποίο μου ζητάτε αυτοματοποιημένα και λες και το ότι εκλεγήκαμε με μια κριτική στάση απέναντι στο πρόγραμμα δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό το πρόγραμμα ενισχύει την κρίση. Και βασίζεται στην άρνηση του γεγονότος ότι από το 2010 συνεχίζουμε να παίρνουμε νέα δάνεια χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των παλαιότερων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πώς αλλιώς μπορούσα να το κάνω. Τι να πω, ότι δεν είμαστε χρεοκοπημένοι, πάμε μια χαρά. Θα με άκουγε κανένας. Μήπως θα ήταν καλύτερο το τετράμινο να μην το εξαντλήσουμε. Θέλω να πω, μήπως θα ήταν καλύτερο να έχουμε πιο γρήγορα μια συμφωνία. Θα το προσπαθήσουμε. Μην ξεχνάς, είναι αυτό που έλεγα και στους φοιτητές μου, ότι όταν σου δίνω μια προθεσμία να μου φέρεις το γραπτό σου μέχρι την Παρασκευή, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να μου το φέρεις την Τετάρτη. Τώρα, ανεργία. Τεράστιο ζήτημα. Θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, γυρίζουμε πάλι εκεί. Επενδύσεις. Πώς θα έρθει χρήμα στην Ελλάδα, πώς θα έρθουν να επενδύσουν, τι σκέψεις κάνουμε, τι θα κάνουμε με τις αποκρατικοποιήσεις, όλο αυτό είναι ένα πακέτο. Ωραία. Εκπέμπει. Όχι, στο ίδιο μένω και κλείνω. Εκπέμπει η κυβέρνηση πολλά διαφορετικά σήματα στο θέμα αυτό. Δεν εκπέμπει ένα κεντρικό σήμα, δυστυχώς. Ωραία. Υπάρχει μια πολυγλωσία. Ας πάρουμε το θέμα των επενδύσεων. Δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος, παρότι έχω δηλώσεις εδώ να διαβάσω αντιφατικές. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε. Ας πάρουμε το θέμα των επενδύσεων, που είναι το μοναδικό αντίδοτο στην ανέργεια. Σωστά. Γιατί χωρίς επενδύσεις δεν γίνεται ανάπτυξη, χωρίς ανάπτυξη δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις χρειάζονται τρία πράγματα. Τα δύο τα συζητήσαμε, θυμάσαι. Ζητώ συγγνώμη, μου φωνάζουν από το κοντρόλ ότι πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα απαντήσουμε αμέσως μετά. Η δική σου τρόπο.